Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Συμφωνώ απόλυτα, καλησπέρα σας. Ο Άρης έχει απέξει ένα δεύτερο ημίχρονο την άλλη Τετάρτη κόντρα στην Γκόμελ και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί σύμφωνα με τον Χρήσανθο χθες δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι ο Άρης έχει περάσει την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ναι. Είναι χαμηλά την μπάλα. Μια κλωστή. Ναι, έτσι. Αλλά δεν κρέμονται όλα από μια κλωστή, αλλά εντάξει, χαμηλά την μπάλα, σεμνά, ταπεινά. Το ίδιο σοβαρή στο δεύτερο μάτ για να κλειδώσουμε την πρόκριση. Ναι. Στο 3-1, στο goal, το τρίτο ποιος το βάζει, του Άρη, το 3. Ο Καμάτσο. Εγώ ακούγοντας το Χρήσανθο κατάλαβα ότι μόλις ο Άρης είχε σοβαρήσει. 3-3. Είναι επικίνδυνο, είναι αυτό, είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Φίλε, λέω, τι έγινε. Ξέρεις τι, εγώ θα σου εξηγήσω, γιατί το ένιωθα και εγώ λίγο πριν το μάτς. Ναι. Όσο ήταν η ώρα του αγώνα, στη διάρκεια του μάτς, όσο έβλεπα τον Άρη, έβλεπα και την Γκόμελ, γιατί πώς πήγαινε η διακοιμάνωση του σκορ, άλλαζε λίγο η σκέψη στο μυαλό μου. Επειδή έχουμε καεί πολλές φορές στον Άρη τα τελευταία χρόνια, άμα καεί το κιλό, πεσάς και το γιαούρτι. Δηλαδή στο 0-1, στο 11, τα φαντάσματα του παρελθόντος περνούσαν από μπροστά μου. Βέβαια, παρέλαση. Παρέλαση. Ναι, παρέλαση κανονική, άστο. Με άρματα. Λέω, έχει γούστο τώρα. Αλλά ο Άρης και κράτησε την ψυχραιμία του και προέταξε στο μάτς για το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να το κάνει, γιατί μετά έμεινε από δυνάμεις και φαινόταν στο δεύτερο μήχρονο, την ατομική του ποιότητα. Αυτή έκρινε η ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές της Γκόμελ και κάποιες εξάρσεις καλού ποδοσφαίρου που είχε μέσα στο παιχνίδι, κρίνανε το χθεσινό αποτέλεσμα. Ναι. Σε έναν Άρη καινούριο, σε έναν Άρη διαφορετικό που σε σχέση με πέρυσι και στα φιλικά και στο πρώτο επίσημο που έχουμε και μοναδικό, και αυτό έχουμε ως δείγμα για να αξιολογήσουμε και να κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα που αρχίζει να βγάζει διαφορετικά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχε πέρυσι. Δηλαδή τον Άρη δεν τον έβλεπες πέρυσι να σκοράρει τόσο πολύ από στατικές φάσεις. Mm-hmm. Τώρα χθες έβαλε δύο απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Και δεν ήταν τυχαίες, έχει καλούς εκτελεστές. Για τον Πάλμα είχαμε πει ότι είναι ένα προτέρημά του από τη στιγμή που ήρθε. Πέρυσι το Γενάρη. Και αυτό το παιδί εξελίσσεται μέσα από αυτή την αναρχία του μέσα στο παιχνίδι, γιατί τακτικά δεν είναι και πολύ συνεπής, αλλά έχει αυτό το παιδί είναι, παιδί μου, σαν να προσπαθεί να βγάλει το λουρί από πάνω του και να μπορέσει να παίξει πιο ελεύθερα όπως το έχει αυτός μέσα στο μυαλό του, και εξελίσσεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ένα πολύ ενδιαφέρον project. Ο Πάλμα. Αρχίζουμε να στρέφουμε το βλέμμα περισσότερο πάνω του. Έχει ταλέντο, αυτό το ξέραμε. Έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις πρώτες του μέρες στον Άρη. Θέλει ακόμα δουλειά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο για το νεαρό της ηλικίας του, για τα δεδομένα της Ελλάδας που δυστυχώς ήταν 29 χρόνια, το θεωρούμε νεαρό, έχει ένα θράσος και μια πρωτοβουλία στο παιχνίδι του που δεν τα έχει, ας πούμε, Ματέο που είναι 25 χρονών και είναι η διαθέση με τον Πάλμα περίπου. Ναι, δεν είναι ρολίστα. Και έμεινε και πίσω από τον τραυματισμό του, έτσι. Δηλαδή είχε και αυτό το θέμα. Ποιος? Ο Πάλμας δεν είχε τραυματισμό πέρυσι, που έμεινε λίγο έξω, καιρό έξω. Κάνω λάθος. Ήταν τραυματισμό, νομίζω θα ήταν για λίγο, δεν νομίζω να ήταν. Νομίζω ότι έμεινε περισσότερο. Όχι. Ο Ιτούρμπε είχε τραυματιστεί, θυμάμαι σίγουρα, στο τέλος περσινής σεζόν. Και το άλλο το παλικάρι από το Ιράκ. Εκείνος πάει, έφυγε. Ναι, εκείνο Πότσο, εκείνος είχε πάθει χιαστό, δεν είχε πάθει εκείνος. Χιαστούς, μεγάλη ζημιά. Πώς το λένε, θύμισε με το όνομα του λίγο. Μοχανά Νταλή. Νταλή. Αλή, ναι. Αλή. Εκείνο το παλικάρι, φίλε, που είχε γίνει χαμό στα social media του, όταν τον απέκτησε ο Άρης. Με τους Ιρακινούς. Είχαν ανέβει followers στο προφίλ της ΠΑΕ Άρης στο Instagram κατά 10.000 μέσα 24 ώρες. Ήταν όλοι Ιρακινοί. Όταν εκείνος ο Άρης ο δανεισμό. Εγώ χαίρομαι πάντως που βλέπω στον Άρη και φάνηκε και τη δηλώση του Μπούργος χθες, που πάλι δεν μπόρεσαμε να το πάρουμε βέβαια εύκολα μια κουβέντα παραπάνω. Δηλαδή το ρωτάς για ένα παίκτη, δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για ένα παίκτη. Το ρωτάω εγώ μετά για τον Μανού Γκαρσία, δεν θέλω να μιλήσω για ατομικά για παίκτη, δεν του παίρνεις εύκολα κουβέντα. Αλλά αυτό το οποίο παραδέχτηκε εμέσως είναι ότι είδε πράγματα που δεν του άρεσαν, και αυτή είναι η σοβαρή πλευρά του χθεσινού αγώνα, γιατί ο Άρης κέρδισε. Αλλά ο Άρης φάνηκε ότι θέλει δουλειά ακόμα. Και είναι φυσιολογικό, γιατί από διάφορους να λένε ότι η ομάδα έχει θέμα με ανασταλτικά, στη χημεία της, στην ομογενειά της.
5 από τους 11 χθες που παίξαν, που ξεκινήσαν το παιχνίδι, είναι μεταγραφές. Και είναι παίκτες που πλην του Gray οι υπόλοιποι δεν πρόλαβαν να παίξουν και σε πολλά πολλά φιλικά. Ναι, οπότε το να παρουσιάζει ο Άρης θέματα ισορροπίας, κυρίως στο αμυντικό του κομμάτι, ή να μην μπορεί να παρουσιάσει κάτι πιο στρωτό επιθετικά απέναντι στην οργανωμένη άμυνα, γιατί δεν το έκανε απέναντι στην οργανωμένη άμυνα χθες, που δεν σκούμε πάρα πολύ, είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση. Είναι φυσιολογικό να θέλει δουλειά. Απλά ο Άρης θα πρέπει να επιταχύνει λίγο τους ρυθμούς των διορθωτικών παρεμβάσεων του Μπούργος, διότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πλέον, πρέπει να έχει στο μυαλό τη Μακάμπη να παρουσιάσει μια σοβαρή εικόνα με την Γκόμες στο επόμενο Τετάρτη. Αλλά επειδή εγώ μίλησα με άνθρωπο ο οποίος παρακολούθησε ζωντανά τη Μακάμπη με τη Ζήρα και είδε και το μάτς του Άρη με την Γκόμελ, μου λέει, είναι, λέει, σε επίπεδα σοβαρότητας και ποιότητας, λέει, πολύ πιο πάνω από την Γκόμελ. Και ναι, θα πρέπει και ο Άρης να αυξήσει την ετοιμότητά του και να διορθώσει πράγματα χθες που παρουσίασε κοντρά στην Γκόμελ. Γιατί οι φάσεις, οι φορές που πάρει στην Γκόμελ μέσα στην περιοχή του Άρη στο δεύτερο μήχρονο δεν είναι λίγες. Και η Μακάμπη δεν θα σου χαριστεί. Όπως η Γκόμελ που δεν έκανε κλασική. Παρόλο που πάρει στην περιοχή του Κουέστα πολύ παραπάνω στο δεύτερο μέρος, δεν έκανε κάποια κλασική ευκαιρία. Αλλά η Μακάμπη δεν σου χαριστεί. Ούτε αυτή είναι 100% έτοιμη. Πάνω κάτω στην ίδια φάση με τον Άρη είναι, αλλά είναι μια ομάδα σοβαρή, με ποιότητα, με εμπειρία στην Ευρώπη, παίζει 10 συνεχόμενα χρόνια και έχει και έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τον Άρη. Ο Ίβιτς μέχρι τον περασμένο Μαΐο εδώ ήταν. Έβλεπε τον Άρη, είδε τον Άρη του Μπούργος, ξέρει τι θα συναντήσει Μακάμπη στο Βικελίδης, έχει παίξει το Βικελίδης, παίξει το Βάρη, έχει παίξει το Βικελίδης, παίξει το ΠΑΟΚ. Έχει γνώση της κατάστασης. Έχει και τον κουμπάρο του στην Παϊάρης. Άρα λοιπόν συνδέουν όλα αυτά ένα συγκεκριμένο πακέτο. Απλά το ένα θετικό για τον Άρη είναι ότι στα μάτς με την Μακάμπη θα έχει και τον Μάνου Γκαρσία. Όπου άκουγα και νωρίτερα τον Μιχάλη τον Τζόχο που μιλούσατε στον αέρα και χαίρομαι που το μέγεθος της μεταγραφής αυτής που κάνει ο Άρης γίνεται αντιληπτό και στην Αθήνα. Μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο οποίος αν βγάλει μέσα στο γήπεδο αυτά τα οποία μπορεί να βγάλει και ξέρει, μπορεί να είναι ο game changer που λέω πολλές φορές. Σε ποιο επίπεδο, ή τέλος πάντων, πού βρίσκεται αυτή η κίνηση του με τον Γκαρσία, με τα γραφή δηλαδή? Μόλις τελειώσουν οι δύο ομάδες με την ανταλλαγή εγγράφων, μπαίνει σε αεροπλάνο και έρχεται. Έχουν συμφωνηθεί όλα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω μέχρι την Κυριακή μέχρι θα είναι εδώ. Αυτός έχει κάνει προετοιμασίες κανονικά, έτσι, δεν είναι διακοπές. Ναι. Προχθές έπαιξε βασικό σε φιλικό παιχνίδι με τη Γιχόν. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι ένα διάστημα προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον, με ένα νέο προπονητή, με διαφορετικά θέλωνε αγωνιστικά και πλευρά φυσικής κατάστασης. Είναι πάνω κάτω στα επίπεδα που είναι και η υπόλοιπη αυτή τη στιγμή στον Άρη. Ναι, εντάξει, είναι θετικό γι' αυτό ότι βρίσκει και έναν άνθρωπο στον πάγκο που μιλάνε την ίδια γλώσσα, οπότε. Ο Μπούργος τον ήθελε όταν έπεσε στο τραπέζι περίπου του Μάνου Γκαρσία, ο Άρης ήταν στην Αυστρία. Ο Μπούργος μόλις τον ήθελε, λέει, έχει αξία το φέρετο του Μπούργος, γιατί του χαλάει λίγο το σύστημα. Γιατί ο Μάνου Γκαρσία είναι κλασικό δεκάρι. Δηλαδή πρέπει να παίξεις 4-2-3-1. Εκτός αν βρει τρόπο να το χωρέσει στο 4-4-2, αλλά εκεί θα ακυρώσει κάποιον εξτρέμ του. Αλλά δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα, γιατί ξέρει τι ποιότητα έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής και τι μπορεί να του δώσει. Πόσα πολλά παραπάνω πράγματα επιθετικά, σε ροή αγώνα, σε θετικές φάσεις, μπορεί να του δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και μπροστά έχει, από τη μέση και μπροστά έχει η Τούρμπε, ο οποίος είναι σεληνιασμένος. Εντάξει, τώρα η Τούρμπε είναι παιχτάρα, ρε φίλε. Τώρα τι να λέμε. Δηλαδή, τώρα, 10 λεπτά να καθίσει, 5 λεπτά να καθίσει να δει τι έχει κάνει μέχρι να έρθει στον Άριο η Τούρμπε. Όποιος δεν τον ήξερε, που δεν υπάρχει, νομίζω πολύ δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μιλάμε για τεράστια κλάση. Δεν είναι δεσμευτικό ότι θα πετύχει βέβαια κάποιος αν έρθει στην Ελλάδα με το βιογραφικό. Αλλά και η Τούρμπε πέρυσι, όλοι ήμασταν στον εμένα αλλά. Το θυμάσαι, στην διάρκεια, μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν. Μίλησα για την ποιότητά του που ξεχυλίζει, ας πούμε. Έχει. Λίγο η εμπιστοσύνη που του δείξει ο Μπούργος. Το ότι είναι σε καλή ηλικία ακόμα, δηλαδή είναι 28-29 χρόνων ο Ιτούρμπε, δεν είναι πολύ τελευταία ένσημα. Και το ότι έκανε προετοιμασία φέτος, που πέρυσι δεν έκανε προετοιμασία ο Ιτούρμπε, είναι πράγματα που φαίνεται ότι τον βοηθούν πάρα πολύ. Και είναι παίκτης που δεν κουνιέται από τα πλάνα του Μπούργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ψάξε τρόπο, ας πούμε, να χωρέσει μέσα τον Καμάτσο, τον Μαντσίνη, τον Μάνου Γκαρσία. Ο Ιτούρμπε μεσοπαιδευτικά δεν κουνιέται από εκεί. Δεν βγαίνει με τίποτα. Ναι. Στα πλάνα του Μπούργος. Εντάξει, έχει και Ζερβίνιο.
Έχει και η Τούρμπε, έχει και, θα έχει και η Γκαρθία αν όλα πάνε καλά. Έχει Γκρέι, έχει πολύ, πολύ θέμα ο Άρης. Το Ζερβίνιο, πρόσφατο Ζερβίνιο, εγώ το ξεχνάω συνέχεια. Κάτσε να ετοιμαστεί το Ζερβίνιο. Πού θα μπει και ο Ζερβίνιο. Που θα μπει και ο Μάνου Γκαρθία, που θα μπει και η Τούρμπε, που θα μπει ο Καμάτσο, ο Μαντσίνη, ο Πάλμα. Είναι πολύ. Αλλά εδώ ο Άρης πάει να φτιάξει βάθος στο Ρόσερδου με την προοπτική ότι θα έχει τρεις διοργανώσεις από Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί το συζητούσαμε και πέρυσι για τον ΠΑΟΚ μαζί, το συζητάμε και για τον Ολυμπιακό και για πολλές ελληνικές ομάδες ανά τα χρόνια για την Ευρώπη. Ότι δεν έχουμε, δεν προνοούμε να δημιουργήσουμε τέτοια ρόστερ που να μπορούν οι ομάδες μας να ανταποκρίνονται σε παραπάνω από δύο διοργανώσεις. Ο Άρης αυτό πάει να κάνει αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Έχει Τετάρτη είναι το μάτς, είπαμε. Τετάρτη 9 η ώρα. Με τις Λευκορώσεις. Αυτό τώρα τι ισχύει για εκεί, ότι δεν μπαίνει κανένας, έτσι. Τίποτα. Μηδέν, ούτε αυτό το. Δηλαδή μόνο. Ναι. Τίποτα. Χθες είχε 20-30 Λευκορώσους. Είχε κάποιος που ήταν κάτω εκεί πέρα προς την 4. Είχε καμιά δεκαριά εκεί πέρα πάνω στα δημοσιογραφικά που μόλις έγινε το 0 να φωνάζανε γκόμελ. Αλλά στο μάτι ακόμη δεν θα έχει κανέναν. Θα είναι κλεισμένο το σπίτι. Ναι, και στο τέλος είδα τους παίκτες να τις γκόμελ να πηγαίνουν εκεί, στα αυτά τα παιδιά που λες που ήταν εκεί σε ένα σημείο στην Κυρκίδα. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Θα σε περιμένουμε στο pressing να σε ακούσουμε αργότερα πιο αναλυτικά. Να είσαι καλά.